και η σημερινή σύνοδο τη Ολομέλεια. Πέτρα του σκανδάλου, το πλαίσιο για τι εκποίησει, το οποίο πυροδότησε αντεγκλήσει και διαφωνίε και ω προ την ουσία του, αλλά και ω προ τη διαδικασία. Θα πάμε κατευθείαν σε αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Καλιφόμα του παρακολούθησε τη διαδικασία, διήρκησε μέχρι πριν από λίγο. Καλησπέρα, Έλενα. Έλενα. Καλησπέρα. Η αντιπολίτευση Χρήσανθε μετά την απόσυρση του νομοσχεδίου περί δικαστηρίων από την κυβέρνηση θα ενεργοποιούσε σήμερα στην Ολομέλεια τι 13 προτάσει που αφορούσαν στην αλλαγή του πλαίσιου των εκποιήσεων. Σωστά. Το θέμα ήταν το τελευταίο στην Αντζέντα σήμερα τη Ολομέλεια και γι' αυτό ο Μαρίνο Ιζόπουλο πρότεινε όπω το ζήτημα να συζητηθεί πιο νωρί, διότι όπω υποστήριξε ένα από τα σημαντικότερα θέματα που εκκρεμούν. Κάτι τέτοιο όμω δεν έγινε αποδεκτό από το Σώμα με αποτέλεσμα να αρχίσουν ατέρμονε συζητήσει και αλληλοκατηγορίε μεταξύ των κομμάτων. Τότε ο πρόεδρο τη Βουλή έβαλε προ ψήφιση πρόταση η οποία θα διέκοπτε τη συνεδρίαση λόγω τη προχωρημένη ώρα και την έναρξη τη συνεδρίασης αύριο στι 12 για να έχει δυνατότητα η Βουλή να συζητήσει όλα τα νομοσχέδια που εκκρεμούν και να του δοθεί απαραίτητη προσοχή που χρειάζεται. Πάντω, Έλενα, για αυτέ τι προτάσει το πρωί είχαμε την αντίδραση του κεντρικού τραπεζίτη με έντονο ύφο, έτσι. Πράγματι, Χρήσανθε, σε επίγουσα επιστολή του προ τον πρόεδρο τη Βουλή, ο Κωνσταντίνο Ιροδότου, που προειδοποίησε το Σώμα, πω σε περίπτωση ψήφιση των προτάσεων θα επιφέρει αρνητικέ συνέπειε για την οικονομία, αναβιώνοντα μνήμε του 2013. Σήμερα, ενώπιον τη ήταν και το νομοσχέδιο των κρατικών εγγύσεων. Εκεί τι έγινε, Έλενα. Με την έγκριση πέντε τροπολογιών πέρασε από τη Βουλή με 52 ψήφου υπέρ και δύο κατά το νομοσχέδιο των κρατικών εγγύσεων ύψου ενό δισεκατομμυρίου ευρώ. Ποιε είναι οι τροπολογίε που πέρασαν, Οι κυρίε τροπολογίε χρήσαν θα είναι επαναφορά τη Επιτροπή Ελέγχου με τη συμμετοχή του Γενικού Ελεκτή ω παρατηρητή. Δεύτερον, η αλλαγή τη κατανομή του ποσού των εγγύσεων με 150 ευρώ, με 150 ευρώ εκατομμύρια να προορίζονται τελικά για μεγάλε επιχειρήσει, τα 550 εκατομμύρια για μικρέ και, και μικρομεσαίε επιχειρήσει και 300 εκατομμύρια για πολύ μικρέ επιχειρήσει και αυτοεργοδοτούμενου. Τέλο, είχαμε και την εισαγωγή πρόνοια για απαγόρευση απολύσεων για περίοδο 6 μηνών των εργαζομένων από επιχειρήσει που θα αποφεληθούν του σχεδίου. Πριν κλείσουμε, χρήσανθε να πούμε ότι η Βουλή ενέκρινε την, προ... την παράταση στοχευμένης αναστολή των εκπίσεων μέχρι το τέλο Ιουλίου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, βουν...